Μπούστεπεδες, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 για το Grand Prix του Καναδά. Επιστρέφει το Καναδάς στο καλεντάρι εδώ στην καριέρα, γιατί δεν το είχαμε στην προηγούμενη σεζόν. Και τώρα με τις αναβαθμίσεις που δείξαμε στην Ισπανία ότι γίναμε πάρα μα πάρα πολύ δυνατοί, ελπίζουμε ότι και σήμερα θα μπορέσουμε να φέρουμε ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα και να είμαστε ανταγωνιστικοί, να τερματίσουμε μπροστά από τον Alexander Albon που αυτό μας ενδιαφέρει πιο πολύ και να μειώσουμε και άλλο τη διαφορά στο πρωτάθλημα οδηγών. Έχουμε ακόμα δουλειά μπροστά μας με το μονοθέσιο, πρέπει να αναβαθμίσουμε την αεροδυναμική που θα βάλουμε, έχουμε βάλει πλέον σε αυτό το επεισόδιο να γίνουν οι αναβαθμίσεις, θα γίνουν μετά από αρκετούς αγώνες, αλλά νομίζω ότι μόλις γίνουν και εκείνες οι αναβαθμίσεις πλέον το μονοθέσιό μας θα είναι πάρα μα πάρα πολύ καλό. Επίσης σε αυτόν τον αγώνα χρησιμοποιούμε πάλι setup για αγώνα, πια ρυθμό αγώνα, και αυτό σημαίνει ότι σίγουρα στις κατακτήρες δοκιμές θα είμαστε πιο αργοί από ό,τι είμαστε συνήθως και αυτό σίγουρα θα μας επηρεάσει όσον αφορά τα αποτελέσματα στις κατακτήρες δοκιμές, αλλά αν είδατε στην Ισπανία πώς πήγαν τα πράγματα, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το που θα ξεκινήσουμε, γιατί αν είναι ο ρυθμός αυτό που είχαμε στην Ισπανία, έχουμε μεγάλες ελπίδες για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Εδώ προχωράμε τα βασικά, τα συνηθισμένα που κάνουμε στο τεχνικό κομμάτι, που όπως ξέρετε δεν επηρεάζει καθόλου το παιχνίδι, είναι μόνο για την πρώτη σεζόν ίσως να σε καθυστερεί λίγο, μετά αρχίζει και γίνεται υπερβολικά εύκολο, δεν χρειάζεται καν να σκεφτείς τις επιλογές που κάνεις, μόνο να κάνεις όσο πιο γρήγορα τις αναβαθμίσεις στο μονοθέσιο. Πλέον έχουμε τερματίσει στο σασί, δεν έχουμε άλλες αναβαθμίσεις, έγινε και αυτή η αναβάθμιση σε αυτό το επεισόδιο και τώρα θα βάλουμε όλες τις αναβαθμίσεις που μπορούμε να βάλουμε στην αεροδυναμική, που αυτό θα κάνουν το μονοθέσιο μας ένα τεράστιο θηρίο απέναντι στις υπόλοιπες ομάδες. Και με αυτό δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε εδώ. Θα πάμε στις κατακτήρες δοκιμές, όπου στις κατακτήρες δοκιμές κατάφερα για άλλη μια φορά από το Q1 στο Q2 να περάσω με την μεσαία γόμα. Όμως εμείς θα πάμε κατευθείαν στο Q2, στην δεύτερη και τελευταία προσπάθεια με φρέσκια μαλακή γόμα, να δούμε πώς θα πάμε και αν θα καταφέρουμε να περάσουμε στο Q3. Γιατί τώρα, όπως σας είπα, έχουμε setup για ρυθμό αγώνα. Εδώ βλέπετε ότι ετοιμαζόμαστε. Κάναμε μια προσπάθεια στην αρχή με την μεσαία γόμα, την φθαρμένη μεσαία γόμα που είχαμε από το Q1, και τώρα στο Q2 βάλαμε στη δεύτερη προσπάθεια την μαλακή γόμα, τη φρέσκια. Κάνουμε ταχύτερο πέρασμα από όλους τους οδηγούς στο πρώτο σέκτορ. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ θετικό, γιατί δείχνουμε ότι έχουμε καλό ρυθμό. Το δύσκολο είναι το δεύτερο σέκτορ για εμένα και μετά εννοείται το τρίτο σέκτορ είναι και το πιο γρήγορο. Εκεί είναι μια πολύ μεγάλη ευθεία με ένα δυνατό chicane. Εκεί πρέπει να έχεις καλό πέρασμα για να μην χάσεις καθόλου χρόνο. Βλέπετε εδώ ότι βελτιώνουμε το χρόνο μας περίπου 4 δέκατα, δεν είναι αρκετό για να περάσουμε μέσα στη δεκάδα, αυτό σίγουρα δεν είναι και ότι καλύτερο, αλλά μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ καλό πέρασμα στο τελευταίο chicane. Φτάνουμε τώρα εδώ στο τελευταίο chicane, δυνατό φρενάρισμα στα 100 μέτρα, περνάμε τέλεια εδώ μέσα από το chicane και βελτιώνουμε άλλα 4 δέκατα, πήγαμε στα 8 δέκατα και θα βελτιώσουμε πάρα πολύ το χρόνο μας, παίρνουμε την καλό σημαία, να δούμε σε ποια θέση τερματίσαμε και τερματίσαμε στην 11η θέση. Δυστυχώς για πολύ λίγο δεν περάσαμε στην επόμενη φάση. Για πολύ λίγο εννοώ σε θέση, γιατί σε χρόνο ήμασταν 3 δέκατα πιο αργοί από τον Ζου που βρίσκεται στην 10η θέση. Γενικά βλέπετε ότι δεν υπάρχει ο ρυθμός που θα έπρεπε να έχουμε στις κατακτήρες δοκιμές λόγω του setup που χρησιμοποιούμε, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Αυτό που μας πειράζει όμως είναι ότι στον αγώνα, όπως βλέπετε, έχουμε βροχή. Και όπως δίνουν τα πράγματα, θα έχουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Και αυτό δεν θα μας κάνει εύκολη την ζωή στον συγκεκριμένο αγώνα, γιατί είναι και μια πίστα που εύκολα μπορείς να κάνεις λάθος και να πάρεις ποινή, εύκολα μπορείς να κάνεις λάθος και να φύγεις κανένα τείχο επίσης, αλλά γενικά εντάξει το έχουμε, δεν θα κάνουμε τέτοια τραγικά λάθη, αλλά πιο πολύ να αποφεύγουμε να μην πάρουμε κάποια ποινή 3 δευτερολέπτων. Και όπως δίνουν τα πράγματα, θα πάμε από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα με δυνατή βροχή. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον θα παραμείνουμε στην ίδια γόμα. Τώρα, με την λίγο πιο μειωμένη φθορά που έχουμε πλέον μετά τις αναβαθμίσεις, ίσως θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι με τη στρατηγική. Θα δούμε. Πάμε να δούμε. Εδώ, pole position. George Russell, δεύτερος, Alexander Albon. Πάρα πολύ κοντά οι δύο οδηγοί της Mercedes. Συνεχίζουν και βρίσκονται στην πρώτη σειρά εκκίνησης. Η Mercedes είναι απλά ασταμάτητη τον τελευταίο καιρό.
Βέβαια, καταφέρνουμε και εμείς να είμαστε στο μίξ για το πρωτάθλημα. Τρίτος Πιάτσι, τέταρτος Πέρες, πέμπτος Νόρις, Μάσα στην έκτη θέση, Verstappen, έβδομος Leclerc, όγδοος ένατος ο Σάινς και δέκατος ο Ζου. Εμείς βρισκόμαστε στην ενδέκατη θέση, δεν ευνοηθήκαμε από κάποια ποινή κάποιου οδηγού και οι υπόλοιποι οδηγοί που βρίσκονται πιο πίσω και σίγουρα δεν θα είναι κάποιο κίνδυνο για εμάς, ίσως πιο πολύ κάποιο εμπόδιο να θεωρηθούν αυτοί οι οδηγοί, αν τύχει και τους πετύχουμε μπροστά μας. Αλλά δεν πειράζει, εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε σε αυτόν τον αγώνα. Χρειαζόμαστε μια καλή εκκίνηση που είδαμε στην Ισπανία ότι σε συνθήκες βροχής κάναμε φοβερή εκκίνηση και ελπίζουμε και σήμερα σε μια τέτοια εκκίνηση να βρεθούμε μπροστά και κοντά στις δύο Mercedes. Τώρα για τη στατική, η ομάδα μας προτείνει και δύο pit stop και ένα pit stop. Από ό,τι είδαμε από τότε που ήρθαν οι αναβαθμίσεις και λόγω ότι υπάρχει μικρότερη φθορά στη βροχή, μπορούμε να κάνουμε τέτοιες στρατηγικές. Αν δεν είχα το μοντάκι με τα ελαστικά, εννοείται ότι θα πηγαίναμε από την αρχή μέχρι το τέλος με τα ίδια ελαστικά, δεν θα είχαμε καθόλου φθορά. Αλλά θα δούμε. Θα δούμε πώς συμπεριφέρονται τα ελαστικά. Εμείς για την ώρα θα επιλέξουμε τη στρατηγική με το ένα pit stop. Κάπου στη μέση του αγώνα θα μπούμε να κάνουμε αλλαγή ελαστικών και μετά ελπίζουμε σε κάποια τυχερή στιγμή να μας ευνοήσει. Κάτι άλλο δεν έχουμε να πούμε εδώ. Πάμε σιγά σιγά στην εκκίνηση για το Grand Prix του Καναδά. Και είμαστε στην εκκίνηση του Grand Prix του Καναδά με 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Ξεκινήσαμε ψηλομέτρη, αλλά νομίζω έχουμε καλή επιτάχυση. Βρήκαμε την πρόσφυση και τώρα φεύγουμε εδώ. Περνάμε 4 μονοθέσια, 5 μονοθέσια. Περάσαμε εδώ και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μπροστά από τον Σέρχιο Πέρες. Είχαμε μικρο επαφή με τον Σάινς και μας βγάζει warning και άλλη επαφή εδώ με τον Verstappen. Είμαστε μπροστά από τον Σέρχιο Πέρες, ο οποίος ξεκίνησε πιο μπροστά από τον Verstappen. Βλέπετε εδώ και άλλο warning. Προσπαθούμε εδώ από την αριστερή πλευρά να κάνουμε κάποια κίνηση σε ένα πολύ δύσκολο σημείο σε αυτή την πίστα και εδώ δεν μπορούμε να μείνουμε εντός πίστας. Πατάμε εκτός πίστας. Κόψαμε λίγο ταχύτητα για να μην μας δώσει κάποιο warning και βλέπετε ότι ο Verstappen επιμένει από την δεξιά πλευρά, αλλά δεν κατάφερε να μας απειλήσει καθόλου. Και έτσι ευτυχώς τον κρατάμε πίσω μας και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην πέμπτη θέση πίσω από τις δύο Mercedes και τις δύο Red Bull. Ξεκινήσαμε καλά, ξεκινήσαμε πολύ καλά και τώρα απλά πρέπει να βρούμε καλό ρυθμό, να μπορέσουμε να πιάσουμε τους οδηγούς που βρίσκονται μπροστά μας και να καταφέρουμε να βρεθούμε μπροστά από τον Alexander Albon, που αυτό είναι που μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Ο Alexander Albon βρίσκεται στη δεύτερη θέση, πρώτος είναι ο Russell, τρίτος είναι ο Πιάστρη και τέταρτος, όπως βλέπετε μπροστά μας, είναι ο Λάντο Νόρις, ο οποίος μόλις έφτασε στη φουρκέτα. Φτάνουμε και εμείς εδώ που είναι λίγο πιο δύσκολο κομμάτι για εμάς στη βροχή, αλλά νομίζω θα το καταφέρουμε. Βλέπω ότι πλησιάσαμε λιγάκι τον Νόρις, ενώ έχουμε κίτρινες σημαίες και κόκκινη σημαία. Κόκκινη σημαία στον πρώτο γύρο, δεν αλλάζει πάρα πολλά. Βέβαια μας βοηθάει γιατί θα έχουμε ξανά επανεκκίνηση, γιατί στρατηγική θα είναι το ίδιο πράγμα, απλά θα βάλουμε φρέσκια γόμα και θα ξεκινήσουμε ξανά τον αγώνα από τον τρίτο γύρο. Είναι όμως καλό ότι θα έχουμε ξανά εκκίνηση και αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να βρεθούμε μπροστά. Επιλέγουμε ξανά την ίδια στρατηγική και πάμε στη δεύτερη εκκίνηση για το Grand Prix του Καναδά. Και είμαστε στην επανεκκίνηση με 3, 4, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Έχουμε φύγει λίγο καλύτερα από τον Νόρις και τον Πιάστρη. Κολλάμε πίσω από τον Πιάστρη. Αλλάζουμε εδώ γραμμή. Είμαστε δίπλα-δίπλα. Τρία μονοθέσια. Ο Άλμπον κόβει ταχύτητα. Ο Άλμπον έχει πρόβλημα. Εμείς βρισκόμαστε στην τρίτη θέση αυτή τη στιγμή πίσω από τον Όσκαρ Πιάστρη. Καταφέραμε και περάσαμε τον Λάντο Νόρις. Αλλά έχουμε εγκατάλειψη από τον Αλεξάνδερ Άλμπον από μηχανική βλάβη. Εδώ με το καλημέρα στη δεύτερη εκκίνηση. Και εδώ αυτό είναι μια, χρυσή ευκαιρία να καταφέρουμε να σκοράρουμε καλούς βαθμούς απέναντι στον Άλμπον. Εδώ είναι η μεγάλη μας ευκαιρία. Έχουμε virtual safety car, γι' αυτό βλέπετε ότι πηγαίνουμε λίγο αργά, γιατί βγήκε virtual safety car. Δεν έχει βγει κάποιο safety car ή ξανά κόκκινη σημαία. Δεν μας πειράζει. Αυτή τη στιγμή το μόνο που θέλουμε είναι να τερματίσουμε όσο πιο υψηλά γίνεται σε αυτόν τον αγώνα, γιατί θα σκοράρουμε καλούς βαθμούς απέναντι στον Άλμπον. Εννοείται αν δεν εγκαταλείψουμε και εμείς, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα έρθουν τα πράγματα σε αυτόν τον αγώνα και σε οποιοδήποτε αγώνα. Είμαστε πίσω από τον Πιάστρη. Ο σκοπός είναι να ξεφορτωθούμε γρήγορα τον Πιάστρη, να δούμε αν μπορούμε να ακολουθήσουμε τον George Russell. Τώρα σε λίγο τελειώνει και το Virtual Safety Car και θα έχουμε ξανά αγώνα και εμείς θα πιέσουμε να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τον Πιάστρη, να τον προσπεράσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Φαίνεται ότι από την πέμπτη θέση που ήμασταν βρεθήκαμε στην τρίτη θέση. Κακό αυτό για τον Άλμπον με ό,τι έχει συμβεί, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή έπρεπε να είναι και αυτός άτυχος και τώρα εγώ βρίσκομαι με το πάνω χέρι σε αυτόν τον αγώνα όσον αφορά για το αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα. Τώρα στο το πάνω χέρι για την κατάκτηση της νίκης είναι ο George Russell που βρίσκεται πρώτος. Εδώ κολλάμε πίσω από τον Πιάστρη, προσπαθούμε να
τον πιέσουμε μέχρι το Σικέιν, αλλά δεν ήμασταν σε θέση να κάνουμε κάποιο dive bomb, γιατί δεν θέλουμε να ρισκάρουμε και τόσο πολύ σε αυτόν τον αγώνα, λόγω ότι τώρα έχουμε την μεγάλη ευκαιρία. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την βροχή, μην κάνουμε κάποιο λάθος. Νιώθω ότι το μονοθέσιο πατάει καλά, πατάει πάρα πολύ καλά, και αυτό με χαροποιεί πάρα μα πάρα πολύ. Τώρα το θέμα είναι πώς θα διαχειρίσουμε τα ελαστικά, να δούμε μήπως και μπορούν να βγάλουν όλο τον αγώνα, αν και δεν νομίζω, αλλά ίσως μπορούμε να κάνουμε κάτι με την στρατηγική, δεν ξέρω, θα φανεί. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, έχουμε ακόμα 31 γύρους μπροστά μας μέχρι να ολοκληρωθεί αυτός ο αγώνας, και βλέπετε ότι προσπαθώ να μείνω κοντά με τον Πιάστρη. Πίσω μου είναι ο Λάντο Νόρις, πιο πίσω βρίσκεται ο Σέρχιο Πέρες που κατάφερε να ξαναπροσπεράσει τον Verstappen, και νομίζω ο Verstappen έχει πέσει και λίγο πιο πίσω αν δεν κάνω λάθος. Πηγαίνουμε εμείς στον ένατο γύρο, που βλέπετε ότι η εικόνα παραμένει ίδια, κατάφερε να ξεκολλήσω λίγο από τον Νόρις, αυτό είναι το πολύ καλό, αλλά ο Τζορτζ Ράσελ απομακρύνεται και απομακρύνεται αρκετά γρήγορα. Βλέπω ότι έχει πολύ καλό ρυθμό στην βροχή. Εγώ κρατιέμαι με νύχια και με δόντια κοντά στον Πιάστρη. Δεν έχουμε DRS λόγω της βροχής, αλλά προσπαθώ να μείνω κοντά του και να βρω μια ευκαιρία, αν κάνει κάποιο λάθος, να μπορέσω να τον προσπεράσω. Βλέπετε ότι η απόσταση είναι πολύ μικρή και κατάφερα τόσους γύρους να τον ακολουθήσω. Δεν έκανα λάθη ούτε εδώ ούτε εκεί πουθενά, και προσπαθώ να ανεβώ τουλάχιστον στη δεύτερη θέση. 18 βαθμούς, αν καταφέρω να σκοράρω παραπάνω σήμερα από τον Alexander Albon, θα είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια, απ' την άλλη, ο Russell φαίνεται ότι πάει να πάρει την νίκη. Μια νίκη που την έχει και αυτός ανάγκη για το πρωτάθλημα, με τόσες εγκαταλείψεις που είχε, και αυτός ήταν πάρα πολύ άτυχος αυτή τη σεζόν. Το θέλει πάρα πολύ, όπως και εμείς το θέλουμε πάρα πολύ. Πλησιάζουμε τώρα εδώ στη φουρκέτα. Είμαστε πολύ κοντά σε σχέση με προηγούμενους γύρους. Ίσως να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα απέναντι στον Πιάστρη, και δυστυχώς θα πρέπει να παραμείνουμε πίσω του και να συνεχίσουμε να τον ακολουθήσουμε, να δούμε αν βρεθεί κάπου αλλού μια ευκαιρία. Εδώ παίρνουμε το slipstream, τον πλησιάζουμε λίγο γρήγορα. Αυτός δεν έχει μάλλον μπαταρία, και εμείς με το ERS ανοιχτό, βλέπετε από την αριστερή πλευρά, προσπαθούμε να κάνουμε μια κίνηση πηγαίνοντας προς το CK, να δούμε εδώ πώς θα φρενάρουμε, το αφήνουμε το χώρο, πατάμε λίγο άτσαλα πάνω στο κέρ, πατάει και ο Πιάστρη λίγο άτσαλα πάνω στο άλλο κέρ, αλλά καταφέραμε και τον προσπεράσαμε. Έχουμε λίγο ζημιά στο πάτωμα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο τραγική ζημιά ώστε να μας επηρεάσει τον αγώνα. Καταφέραμε και επηρεάσαμε τον Πιάστρη επιτέλους μπαίνοντας στο 10ο γύρο, και τώρα θα δούμε αν μπορούμε να μειώσουμε από τον Τζορτζ Ράσελ, που η διαφορά είναι στα 9,9 δευτερόλεπτα. Βλέπετε ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά, και άμα φύγει ακόμα 7 με 8 δευτερόλεπτα, τελείωσε. Έχει ένα δωρεάν pit stop σε σχέση με εμάς. Γι' αυτό και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια. Που στον 11ο γύρο, στο τέλος, έχουμε ξαφνικά ένα virtual safety car. Έχει φύγει λίγο ο Τζορτζ Ράσελ, και εδώ παίρνω με ένα μεγάλο ρίσκο. Έμπνευση με μεγάλο ρίσκο. Μπαίνουμε τώρα στα pit, αφού μας πέτυχε εδώ στην είσοδο του pit lane, και θα κάνουμε αλλαγή ελαστικών. Θα κερδίσουμε έτσι μερικά δευτερόλεπτα. Σύν ότι βλέπω ότι τα ελαστικά αντέχουν αρκετά καλά, και σκέφτομαι, θα χρησιμοποιήσω τώρα την πρόσφυση που έχουν τα φρέσκα ελαστικά, και βλέπετε ότι βγάλανε μόνο τις ζάντες οι μηχανικοί μου. Περίεργο αυτό, πρώτη φορά το έχω δει. Τέλος πάντων, θα χρησιμοποιήσουμε την πρόσφυση που έχουν τα φρέσκα ελαστικά απέναντι στους οδηγούς που έχουν πλέον φθορά στα ελαστικά και έχουν ακόμα αρκετούς γύρους με αυτά τα ελαστικά. Εδώ θα είμαστε πολύ κοντά με τον Lawson, που καταφέρνουμε και τον προσπερνάμε εδώ στην έξοδο από το pit lane, και τώρα να δούμε πόσο εύκολα θα μπορέσουμε να προσπεράσουμε τους υπόλοιπους οδηγούς και αν θα μπορέσουμε να μειώσουμε τη διαφορά έτσι από τον George Russell, που ήταν περίπου στα 11 δευτερόλεπτα. Αυτό έχει σημασία. Μέχρι να κάνει pit stop, αν καταφέρουμε να μειώσουμε τη διαφορά από τα 11 δευτερόλεπτα που είχαμε από τον George Russell, ίσως θα μπορέσουμε να κάνουμε και άλλο pit stop αν δεν μπορούμε να πάμε μέχρι το τέλος, και έτσι να τον πιάσουμε το Russell που δεν μπορούσαμε να το πιάσουμε τόση ώρα. Εδώ βλέπετε πόσο εύκολα και βρίσκω πρόσφυση. Εδώ καταφέρνω και προσπερνάω το Zoom, ανεβαίνω στην 10η θέση. Τώρα θα έχουμε μερικά εμπόδια μπροστά μας. Σίγουρα δεν είναι και το ιδανικό σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε απέναντι στο Russell, αλλά προσπαθούμε με extra pit stop. Στο σκεπτικό βέβαια, και μπορεί και όχι με extra pit stop, αλλά μπορεί και με extra pit stop, να τον κερδίσουμε, να βρούμε έτσι το ρυθμό το οποίο δεν βρήκαμε όταν είχαμε εισάξια ελαστικά. Τώρα προσπαθούμε κάτι ιδιαίτερο. Βέβαια, εκμεταλλευτήκαμε το virtual safety car, εννοείται, γιατί χωρίς virtual safety car δεν θα κερδίζαμε απολύτως τίποτα. Μετά θα δούμε αν θα ξανακάνουμε άλλο pit stop, ίσως με κάνα άλλο τυχερό virtual safety car, με κάποιο safety car θα βρούμε κάποια ευκαιρία. Οτιδήποτε θα είναι καλοδεχούμενο. Εδώ βλέπετε πόσο ζορίζεται ο Leclerc και πόσο εύκολα τον προσπερνάω και ανεβαίνω στην 1η θέση, την ώρα που ο Massa βλέπετε ότι έχει 5 δευτερόλεπτα ποινή. Κάνουμε και ταχύτερο πέρασμα στο 3ο sector της πίστας. Τώρα νομίζω είμαι ο πιο γρήγορος οδηγός στην πίστα, και βλέπετε πόσο εύκολα πλησιάζω όλους τους οδηγούς που βρίσκονται μπροστά μας. Εδώ ο
τώρα αλλάζει λίγο γραμμή, χτυπήσαμε κιόλας λιγάκι, ευτυχώς δεν έχουμε ζημιά. Καταφέρνουμε και τον προσπερνάμε. Επόμενος μπροστά μας είναι ο teammate μας, ο οποίος με ανάποδο τιμόνι εδώ το κρατάει. Φοβερό αυτό που έκανε εδώ ο Φελίπε Μάσα που δεν το έχασε εντελώς. Να δούμε στην επόμενη στροφή. Όχι, δεν θα το ρισκάρουμε, θα περιμένουμε λιγάκι. Θα περιμένουμε μια ευκαιρία ίσως στην μικρή ευθεία που βρίσκεται εδώ στην πίστα. Αν έχουμε καλύτερη έξοδο και καλύτερη πρόσφυση, που το έχουμε όντως, αλλάζουμε γραμμή. Από την δεξιά πλευρά θα ολοκληρώσουμε την προσπέραση και θα ανεβούμε στην 7η θέση. Και τώρα κυνηγάμε τον οδηγό της Ferrari, τον Carlos Sainz, ο οποίος και αυτό σίγουρα ζορίζεται. Έχει φθορά στα ελαστικά και έχουν ακόμα περίπου 3 με 4 γύρους μπροστά τους όλοι οι οδηγοί μέχρι να κάνουν αλλαγή ελαστικών. Αυτό μας συμφέρει πάρα μα πάρα πολύ, γιατί εμείς έχουμε τη φρέσκια γόμα και όπως σας είπα πρέπει να μειώσουμε τη διαφορά από τον Russell μέχρι να κάνει pit stop κάτω από 11 δευτερόλεπτα. Εδώ βλέπετε πόσο εύκολα προσπερνάω τον Sainz, με πόσο άνεση το κάναμε, και τώρα κυνηγάμε τον Max Verstappen που βρίσκεται στην 5η θέση μπροστά μας. Είμαστε κοντά και άμα βρούμε ίσως μια ευκαιρία μέχρι την πρώτη στροφή θα μπορέσουμε να τον προσπεράσουμε. Μπαίνουμε τώρα εντός στο σικίνο. Max Verstappen πήγε να το χάσει εκεί. Εμείς κάνουμε ξανά το switchback, και βασικά κάνουμε το switchback απέναντι στον Verstappen και τον προσπερνάμε πολύ άνετα και ανεβαίνουμε στην 5η θέση. Λες και παίζουμε σε easy mode αυτή τη στιγμή, με τη διαφορά στην πρόσφυση που υπάρχουν στα ελαστικά. Αυτό το μοντάκι κάνει τόσο ενδιαφέρον τους αγώνες, γιατί είδατε όταν εμείς έχουμε φθορά πόσο εύκολα μας φτάνουν. Τώρα βλέπετε όταν έχουν αυτή η φθορά πόσο εύκολα προσπερνάμε, όπως προσπεράσαμε εδώ και το Λάντο Νόρις. Και επόμενος μπροστά μας είναι ο Σέρχιο Πέρες και ο Όσκαρ Πιάστρη για την δεύτερη θέση. Φαίνεται ότι στην ουσία έχω κερδίσει ένα pit stop απέναντι σε όλους αυτούς τους οδηγούς, εκτός τον George Russell. Μόνο ο George Russell είναι που δεν μπορούμε να κάνουμε άνετα άλλο ένα pit stop, αλλά μόλις προσπεράσουμε και τον Πέρες και τον Πιάστρη πλέον θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα extra pit stop απέναντι τους και να βγούμε κερδισμένοι. Έχουμε πολύ καλύτερο ρυθμό από αυτούς, δεν μπορούν να μας κοντράρουν με τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να μας κοντράρει σήμερα είναι ο George Russell. Εδώ πλησιάζουμε όσο να είναι λιγάκι τον Πέρες και τον Πιάστρη, να δούμε πόσο εύκολα μπορούμε να τους ξεφορτωθούμε και τους δύο οδηγούς. Εδώ άλλαξα λίγο γραμμή περίεργα και βλέπετε ότι έχασα το φρενάρισμα και τώρα προσπαθούμε εδώ στην πίσω ευθεία της πίστας με το slipstream να δούμε αν θα μπορέσουμε να πιάσουμε τον Πέρες, που δεν έχει καθόλου επιτάχυνση λόγω ότι δεν έχει πρόσφυση και γλιστράει, και έτσι καταφέρνουμε από την αριστερή πλευρά να τον προσπεράσουμε. Όχι, επιμένει ο Πέρες, επιμένει από την δεξιά πλευρά. Να δούμε εδώ πηγαίνοντας στο τελευταίο σικίν, αφήνουμε λίγο χώρο στον Πέρες και καταφέρνουμε και τον προσπερνάμε οριακά. Πολύ ωραία μάχη εδώ με τον Σέρχιο Πέρες, και επόμενο μπροστά μας είναι ο Όσκαρ Πιάστρη που τον είδατε μπροστά ότι μέσα στο σικίν γλιστρούσε πάρα πολύ, και εδώ είναι εννοείται η ευκαιρία μας να τον προσπεράσουμε και αυτόν γρήγορα. Πάλι γλιστρήματα από τον Όσκαρ Πιάστρη, ενώ παίρνουμε το πρώτο μας warning σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην πάρουμε και άλλα warning. Να δούμε πόσο γρήγορα μπορούμε να πιάσουμε και τον Πιάστρη, να τον ξεφορτωθούμε, να ασχοληθούμε με τον Ράσελ, ο οποίος τώρα είναι 15 δευτερόλεπτα μπροστά μας. Αλλά θα δούμε πόσο εύκολα θα μπορέσουμε να μειώσουμε μέχρι να κάνει τη δική του αλλαγή ελαστικών. Δεν βγήκαμε καθόλου χαμένοι με την έμπνευση που είχαμε να μπούμε στα pit κατά τη διάρκεια του Virtual Safety Car. Νομίζω ότι είμαστε κερδισμένοι εδώ. Ανοίγει τη γραμμή του Όσκαρ Πιάστρη και ναι, καταφέρνουμε και τον πιάνουμε στον ύπνο με την πιο καλή πρόσφυση που έχουμε και τον προσπερνάμε και ανεβαίνουμε στην δεύτερη θέση. Και τώρα κυνηγάμε τον George Russell να δούμε πότε θα μπορέσουμε να. Βασικά πόσο θα μπορέσουμε να μειώσουμε τη διαφορά από αυτόν. Λογικά μετά το δικό του pit stop θα είμαστε εμείς στην πρώτη θέση. Θα το δούμε αυτό και μετά βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί αυτός θα έχει πιο φρέσκια γόμα, εμείς θα έχουμε πιο φθαρμένη γόμα και ξέρετε ότι θα αντιστραφούν οι ρόλοι. Το θέμα είναι αν θα κάνουμε και άλλο pit stop ή αν θα αντέξουν αυτά τα ελαστικά μέχρι το τέλος και εμείς να κάνουμε άμυνα απέναντι στο Russell. Πηγαίνουμε στον 18ο γύρο που ήρθε η ώρα να κάνει αλλαγή ελαστικών. Ο Russell τώρα μπήκε στα pit, η διαφορά ήταν στα 9,8 δευτερόλεπτα. Μάζεψα 6 δευτερόλεπτα από τον George Russell με την πιο φρέσκια γόμα, γιατί αυτός είχε πολύ μεγάλη φθορά. Αυτή τη στιγμή θα ανεβούμε στην πρώτη θέση, θα είναι κοντά ο George Russell και θα δούμε αν θα μας φτάσει γρήγορα και αν θα μπορέσει να μας απειλήσει. Εμείς εννοείται ότι στην άμυνα είμαστε πολύ καλοί και νιώθω αρκετά καλά με αυτά τα ελαστικά. Δεν έχω κανένα παράπονο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με το πώς λειτουργούν τα ελαστικά. Δουλεύουν άψογα. Πιο καλά δεν θα μπορούσα να ζητήσουν να δουλέψουν αυτά τα ελαστικά και σκέφτομαι ότι ίσως μπορεί να πάει μέχρι το τέλος με την στρατηγική που επιλέξαμε. Ναι μεν θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη φθορά, ίσως και να φτάσουμε σε σημείο για κλατάρισμα και να μην έχουμε καθόλου πρόσφυση, αλλά αν βρούμε τρόπο να κρατήσουμε πίσω μας τον Russell θα είναι πολύ καλό. Ο Russell αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου 3,5 δευτερόλεπτα απόσταση από εμάς πίσω, να δούμε πότε θα μας πιάσει. Ο οποίος Russell μας έχει πιάσει μέχρι τον 22ο γύρο, όπως βλέπετε είναι πίσω μου και πιέζει. Τώρα
Δεν ξέρω τι θα γίνει, θα δούμε πόσο μπορεί να μας πιέσει, πώς μπορεί να μας απειλήσει. Δεν νομίζω να μπορεί να μας απειλήσει πάρα πολύ, γιατί έχουμε φοβερή τελική ταχύτητα στις ευθείες. Έχουμε πολύ καλή τελική ταχύτητα και μόνο στις ευθείες ίσως να μπορεί να με απειλούσε με κάποιον τρόπο. Αν δεν κάνω κάποιο οδηγικό λάθος, πιστεύω ότι μπορώ να τον κρατήσω πίσω μου. Έχουμε μεγάλη απόσταση από τους υπόλοιπους οδηγούς, σχεδόν ένα pit stop, και αυτό σίγουρα δεν είναι καθόλου άσχημο για εμένα. Αν τύχει κάποιο virtual safety car, κάποιο safety car που να μας βολεύει την ώρα που είμαστε κοντά στο pit lane, θα κάνουμε σίγουρα pit stop, αλλιώς θα προσπαθήσω να τραβήξω αυτά τα ελαστικά όσο περισσότερο γίνεται, να κάνω άμυνα απέναντι στο Russell, και αν τύχει και μας προσπεράσει, τότε ναι, θα μπούμε στα pit για να κυνηγήσουμε τουλάχιστον τον ταχύτερο γύρο και να κυνηγήσουμε να δούμε αν μπορούμε να πιάσουμε το Russell, ο οποίος βλέπετε ότι δεν μας απειλεί καθόλου. Εδώ στη φουρκέτα είναι που καταφέρνει και φερνάρει πιο αργά από εμένα, αλλά αν τοποθετήσουμε σωστά το μονοθέσιο, δεν νομίζω να μπορεί να μας απειλήσει, και νομίζω ότι για την ώρα, για τουλάχιστον μερικούς γύρους, θα μπορέσουμε να τον κρατήσουμε πίσω μας τον George Russell, μέχρι να δούμε αν ενδεχομένως υπάρχει κάποια τυχερή στιγμή. Ακόμα και κόκκινη σημαία, θα μας βόλευε πάρα μα πάρα πολύ, γιατί okay, στην επανεκκίνηση ξέρετε ότι μπορώ να φύγω πάρα πολύ καλά και να διατηρήσουμε την πρώτη θέση. Συνεχίζουμε, μπαίνουμε σιγά σιγά στον 24ο γύρο, αλλά εμείς θα πάμε στον 32ο γύρο, που έχουμε ένα ξαφνικό safety car. Και βλέπετε ότι η απόσταση από το Russell και από τους υπόλοιπους οδηγούς μεγάλωσε. Κατάφερα όχι μόνο να αντέξω στην πίεση του Russell, ναι μεν είμαι περίπου 3 με 4 δευτερόλεπτα πιο αργός από το καλύτερό μου χρόνο που έχω κάνει μέχρι τώρα στον αγώνα, αλλά καταφέρνω και απομακρύνουμε, έχω καλύτερο ρυθμό από όλους αυτούς τους οδηγούς. Φαίνεται ότι τους επηρεάζει πάρα πολύ η φθορά, φαίνεται ότι οι αναβαθμίσεις μας είναι η ultimate, ενώ αυτοί μάλλον δεν έχουν ακόμα τις ultimate αναβαθμίσεις στα ελαστικά, και γι' αυτό παρουσιάζεται πιο έντονη η φθορά στους συγκεκριμένους οδηγούς. Και εδώ είναι μια στιγμή που σκέφτομαι να πάρω ένα ρίσκο. Ένα ρίσκο το οποίο μπορεί να αποδώσει καρπούς, μπορεί όμως να χάσω και τα πάντα σε αυτόν τον αγώνα, και σίγουρα μετά θα το μετανιώσω αν δεν μας κάτσει. Θα μπω στα pit να κάνω αλλαγή ελαστικών. Θα πέσω στη δεύτερη θέση, γιατί θα καταφέρω να βγω άνετα μπροστά από τον Carlos Sainz, και μετά θεωρητικά, επειδή έχω καλύτερη γόμα, θα μπορέσω να προσπεράσω πολύ άνετα τον Russell, δεν νομίζω να με εμποδίσει. Το θέμα είναι αν θα μπορέσω να κάνω και τον ταχύτερο γύρο, γιατί θα ήθελα τον ένα έξτρα βαθμό. Τώρα εδώ είμαστε απλιστοί εντελώς, γιατί κυνηγάμε τα πάντα. Κυνηγάμε και τον έναν έξτρα βαθμό να πάρουμε απέναντι στους... απέναντι στο Verstappen, γιατί αυτός έχει τον έναν έξτρα βαθμό αυτή τη στιγμή. Μπαίνουμε τώρα εδώ στα pit να κάνουμε αλλαγή ελαστικών, να βάλουμε την φρέσκια γόμα. Φεύγουμε, έχει περάσει μπροστά ο George Russell αυτή τη στιγμή, θα πάει πίσω από το safety car, και λογικά, επειδή δεν απομένουν πάρα πολλούς γύρους, στο τέλος αυτού του γύρου θα φύγει το safety car και θα έχουμε αγώνα. Άρα θα έχουμε δύο γύρους να παλέψουμε με το Russell, να τον προσπεράσουμε και να κυνηγήσουμε και τον ταχύτερο γύρο. Και απ' την άλλη, καλό είναι ότι δεν θα προλάβουν οι υπόλοιποι οδηγοί να φτάσουν το safety car, αν δεν κάνω λάθος, και έτσι δεν θα έχουμε και απειλή από τους οδηγούς πίσω μας, αν δεν μας κάτσει καλά αυτό που επιλέξαμε τώρα. Μεγάλο ρίσκο παίρνουμε, αλλά ίσως είναι ένα ρίσκο το οποίο αξίζει να κάνουμε για να πάρουμε τον έναν έξτρα βαθμό. Θα δούμε τώρα όταν θα φύγει το safety car και τι θα μπορέσουμε να κάνουμε, αν θα μπορέσουμε να ξεφορτωθούμε γρήγορα τον George Russell, ο οποίος βρίσκεται μπροστά μας πίσω από το safety car. Δεν θα έχουμε άλλα εμπόδια, να δούμε αν όντως έχω δίκιο σε αυτό που είπα, ότι στο τέλος αυτού του γύρου θα φύγει το safety car. Τώρα είμαστε πίσω από τον George Russell και να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί και ο Russell, που έχει πλέον μία αλφα φθορά στα ελαστικά και ξέρει ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να πιέσει και να είναι και προσεκτικός για να μπορεί να πάρει τη νίκη που τόσο πολύ θέλει και αυτός όπως και εμείς. Και όντως βλέπετε, το safety car φεύγει στο τέλος αυτού του γύρου και θα έχουμε αγώνα. Θα έχουμε αγώνα, εδώ καθυστερεί πάρα πολύ ο George Russell και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά πρέπει να περιμένει κιόλας να μεγαλώσει η απόσταση από το safety car. Εμείς προσπαθούμε να ζεσταίνουμε τα ελαστικά, να μείνουμε κοντά του, να μπορέσουμε να τον ακολουθήσουμε και να έχουμε μια καλή εκκίνηση, μόλις δώσει την εκκίνηση ο George Russell, γιατί αυτός καθορίζει το ρυθμό. Τώρα μόλις μπει στα pit το safety car, θα μπορεί να φύγει όποτε θέλει αυτός μέχρι τη γραμμή τερματισμού. Μετά τη γραμμή τερματισμού έχουμε αγώνα. Έχει φύγει ο George Russell, έχει φύγει πάρα πολύ καλά. Πηγαίνουμε τώρα εδώ στο τελευταίο συγκίνημα. Ανάποδο τιμόνι, εδώ κάνει λάθος ο George Russell και πάω αμέσως να το εκμεταλλευτώ. Φεύγουμε πολύ ωραία από την αριστερή πλευρά, αλλά δυστυχώς εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμα την προσπέραση και πρέπει να το ξαναφήσουμε μπροστά μας τον Russell, γιατί δεν είχαμε περάσει τη γραμμή τερματισμού. Μέχρι τη γραμμή τερματισμού απαγορεύονται οι προσπεράσεις στην επανεκκίνηση του αγώνα μετά το safety car και παραμένουμε στην δεύτερη θέση
πίσω από τον George Russell. Και τώρα εδώ δεν έχει καλή πρόσφυση ο Russell, δεν έχει καθόλου καλή πρόσφυση και από την δεξιά πλευρά. Θα τον προσπεράσουμε πολύ άνετα και ανεβαίνουμε στην πρώτη θέση. Και νομίζω έχουμε δείξει ότι κάναμε τη σωστή επιλογή. Και εδώ μπορούμε πλέον να ελέγξουμε τον αγώνα, να πάρουμε μια άνετη νίκη και να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε και τον ταχύτερο γύρο. Να δούμε αν θα το καταφέρουμε αυτό. Θα ήταν ό,τι καλύτερο για εμάς. Είμαστε στον πρώτο τελευταίο γύρο. Προσπαθούμε να φύγουμε μακριά γρήγορα από τον George Russell και βλέπετε ότι εμείς είμαστε στην πρώτη θέση. Δεύτερος ο Russell, τρίτος ο Carlos Sainz. Ο Carlos Sainz από το πουθενά κατάφερε να βρεθεί στην τρίτη θέση και να πάρει και αυτός βάθρο σήμερα. Άτυχος πολύ ο Alexander Albon με την εγκατάλειψη που είχε. Εμείς πολύ τυχεροί και πολύ γρήγοροι. Ενώ πολλοί οδηγοί έχουν θέμα με την πρόσφυση, αρχίζουν και κλειστράνε πάρα πολύ και νομίζω κάποιοι θα κάνουν κιόλας αλλαγή ελαστικών στον τελευταίο γύρο, θα γίνουν και ανατροπές από ό,τι φαίνεται στον τελευταίο γύρο, λόγω ότι κάποιοι οδηγοί δεν μπορούν καν να ολοκληρώσουν τον αγώνα τους. Βλέπετε ότι ο Ζου έχασε τον έλεγχο εντελώς του μονοθεσίου και γι' αυτό εγκατέλειψε, δεν το έχουμε σε replay δυστυχώς, ενώ εμείς οδεύουμε προς τον τελευταίο γύρο. Δεν νομίζω εδώ να μπορέσουμε να πάρουμε τον ταχύτερο γύρο, δυστυχώς θα προσπαθήσουμε στον τελευταίο γύρο να το επιδιώξουμε αυτό και να καταφέρουμε να πάρουμε τον έναν έξτρα βαθμό. Μπήκαμε στον τελευταίο γύρο. Είμαστε στον τελευταίο γύρο αυτού του Grand Prix, το οποίο από ό,τι φάνηκε ήταν άνετο, ενώ είχαμε πολλή δράση, είχαμε πολλές προσπεράσεις και μια πολύ εμπνευσμένη στρατηγική που επιλέξαμε εκεί με το Virtual Safety Car. Εν τέλει είχαμε το πάνω χέρι, καταφέραμε και το γυρίσαμε και έχουμε αυτή τη στιγμή τη νίκη στα χέρια μας και βλέπετε πόσο άνετα απομακρύνουμε από τον George Russell, ο οποίος βρίσκεται πίσω μου. Εδώ βλέπετε τον Ζου, ο οποίος είχε φύγει εκεί στον τοίχο μόνος του και δυστυχώς δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τον αγώνα του. Υπάρχουν και άλλοι οδηγοί που μπαίνουν τώρα στα pit και νομίζω υπάρχει και ο Μάσα που εγκαταλείπει, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ο Φελίπε Μάσα εγκατέλειψε και αυτός δεν μπόρεσε να ελέγξει το μονοθέσιο του και εδώ πήγα να κάνω λάθος γιατί κοιτούσα το όνομα πάνω του Φελίπε Μάσα να είμαι σίγουρος ότι είναι όντως αυτός και παραλίγο να κάνω λάθος, κόψαμε πολύ ταχύτητα και δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε τον ταχύτερο γύρο. Ενώ βλέπετε ανατροπές στην τρίτη θέση, ο Πιάστρη ανέβηκε τρίτος γιατί ο Σάιντς μπήκε στα pit, ο Verstappen ανέβηκε τέταρτος που έχει τον ταχύτερο γύρο τελικά και μάλλον θα το κρατήσει, θα πάρει τον ένα έξτρα βαθμό και ο Πέρες στην πέμπτη θέση. Εμείς φτάνουμε τώρα στην πίσω ευθεία της πίστας, έχουμε το τελευταίο σικέν και μετά η ευθεία τερματισμού και θα πάρουμε μια φανταστική συνεχόμενη δεύτερη νίκη μετά την Ισπανία και μετά τις μεγάλες αναβαθμίσεις. Βλέπετε πως έχει μετατραπεί το μονοθέσιό μας. Παίρνουμε και άλλο ένα warning εδώ, αλλά πλέον δεν μας νοιάζει απολύτως τίποτα. Θα πάρουμε εδώ την καρό σημαία για το Grand Prix του Καναδά και μια φοβερή νίκη. Μια νίκη που την αξίζαμε εννοείται και κάναμε πολύ υπομονή και εδώ γίνεται η μεγάλη ανατροπή στο πρωτάθλημα. Όχι ότι ανεβήκαμε στην πρώτη θέση, αλλά από εκεί που έλεγαν θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσω αυτή την βαθμολογική διαφορά, ειδικά που είχαμε μετά την Ίμολα, ορίστε που σιγά σιγά γυρνάει και τώρα έχουμε την ευκαιρία να παλέψουμε για το πρωτάθλημα. Γιατί είμαστε μόλις 16 βαθμούς πίσω από τον Alexander Albon στην δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Είμαστε μπροστά από τον Sergio Perez που είναι 18 βαθμούς πίσω από τον Alexander Albon. Η βαθμολογία είναι πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον. Εννοείται ότι ο Russell βρήκε και αυτό την ευκαιρία να μειώσει από τον Albon. Ήθελε σίγουρα την νίκη, αλλά δεν μπόρεσε σήμερα. Σήμερα ήμασταν σε μια πιο έξυπνη στρατηγική και σε ένα πολύ καλύτερο ρυθμό. Και μάλλον τώρα παρακαλάει η Mercedes να αναβαθμίσει το μονοθέσιό της. Ναι, μεν εμείς δυσκολευόμαστε στις κατακτήρες δοκιμές με τα setup, αλλά καταφέρνουμε στον αγώνα με αυτά τα setup να κάνουμε το πάνω κάτω. Τώρα θα δούμε και σε στεγνό πώς θα γίνουν τα πράγματα, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε αγώνα με στεγνό οδόστρωμα από τότε που ήρθαν οι αναβαθμίσεις. Αλλά αν στη βροχή πηγαίνουμε τόσο καλά, πιστεύω στο στεγνό θα είμαστε οι απόλυτοι κυρίαρχοι στους αγώνες. Εδώ βλέπετε την τελική κατάταξη στον αγώνα. Ο Max Verstappen πήρε τον ένα έξτρα βαθμό και δεν νομίζω να μπορούσε να κάνω τόσο ταχύτερο γύρο. Και τη βαθμολογία εδώ που είμαστε 16 βαθμούς πίσω από τον Alexander Albon και 19 βαθμούς είναι πίσω ο Sergio Perez από τον Alexander Albon. Οι υπόλοιποι οδηγοί λίγο πιο μακριά, αλλά βλέπετε ότι οι ανατροπές γίνονται από το πουθενά. Και η Mercedes εννοείται συνεχίζει πρώτη στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, δεύτερη η Red Bull, εμείς παραμένουμε στην τρίτη θέση. Ανέβηκε η Ferrari στην τέταρτη θέση, κατάφερε να περάσει την Aston Martin. Οι Mercedes με τη Red Bull δίνουν τη μάχη τους, εμείς άνετα στην τρίτη θέση 55 βαθμούς πίσω και νομίζω κάπως έτσι θα πάει το πρωτάθλημα στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Τώρα όμως εδώ θα κλείσουμε αυτό το βίντεο γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλο και δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Αν είστε καινούριοι στο κανάλι και σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου γιατί με βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Εμείς τώρα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο με την καριέρα εδώ, το My Team Career που κάνουμε με τη Monster Racing. Και μέχρι να έρθει εκείνο το επεισόδιο, εσείς ξέρετε τη διαδικασία.
Τα λέμε!